Στο άκουσμα την περασμένη Τρίτη ότι υπάρχει μεγάλο περιστατικό στη Μοτορόιλ, ξύπνησαν στους συναδέλφους κακές μνήμες από το περιστατικό του Μάη του 15 στα Ελπέας Προπύργου με τους 4 νεκρούς συναδέλφους, το περιστατικό του Γενάρη του 20 στη Μοτορόιλ με την απώλεια ενός συναδέλφου εγκαυματία μετά από δεκάμινη μάχη στο νοσοκομείο. Χωρίς να αναφερθούμε στο μακρινό παρελθόν, πολλά μικρότερα εργατικά ατυχήματα είχαν προηγηθεί τον περασμένο μήνα στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις Ασπροπύργου, Ελευσίνας και Θεσσαλονίκης στον ΕΛΠΕ. Παράλληλα, μέσα στην περασμένη εβδομάδα αντίστοιχα ατυχήματα συνεχίζουν και προκαλούνται στις εγκαταστάσεις Μοτορόιλ με εγκαυματίες, με αποκορύφωμα τη σημερινή ανάφλεξη εν μέσω εργασιών συντήρησης. Πράγμα που δείχνει ότι δεν έχουμε μία εξαίρεση. Δεν είναι μία ατυχία όλα αυτά. Θα μπορούσαμε να επεκταθούμε χρονικά να αναφέρουμε δεκάδες περιστατικά που συμβαίνουν στον κλάδο της ενέργειας συνολικά, όπως τα δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος σε εργαζόμενους σε ΔΔΕ, σε ΑΔΜΙΕ, σε ΔΕΗ, σε εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής, σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δεν πάει όμως άλλο. Ούτε μπορούμε να μετράμε τους νεκρούς και τραυματίες συναδέλφους μας, ούτε μπορούμε να περιμένουμε πότε θα γίνει παρανάλωμα του πυρός μια ολόκληρη περιοχή δίπλα σε μεγάλες βιομηχανικές μονάδες ή σε δηληστήριο με τραγικές συνέπειες και για τους κατοίκους. Κανείς δεν έχει μετρήσει για το περασμένο περιστατικό τι εισέπνευσαν οι κάτοικοι αυτής εδώ της περιοχής εκείνες τις ώρες από τα τοξικά αέρια και τα αιωρούμενα σωματίδια που προκάλεσαν οι πυρκαγιές. Την ώρα που στον κλάδο οι επιχειρήσεις πάνε τα κοντέρ της κερδοφορίας, την ίδια ώρα παρουσιάζεται αυτή η εικόνα από την πλευρά των ατυχημάτων. Γεγονός που για μας αποδείχνει ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής είναι κόστος για τις εταιρείες. Η λήψη μέτρων, η τήρηση διαδικασιών, η εκπαίδευση των εργαζόμενων, η επιτήρηση από μηχανικούς ασφαλείας, όλα αυτά είναι κόστος. Καθυστερούν την παραγωγή, είναι βαρύδι στην κερδοφορία τους και γι' αυτό διαμορφώνεται αυτή η επικίνδυνη για τους εργαζόμενους κατάσταση. Σε συνδυασμό με τις άδειες συνθήκες εργασίας που χαρακτηρίζονται από την εντατικοποίηση, τις ατελείωτες υπερορίες, την κατακόρο χρησιμοποίηση πιο φτηνών εργολαβικών εργαζομένων για να μας ξεζουμίζουν ακόμα περισσότερο. Όλα θυσιάζονται στο βωμό της κερδοφορίας του μεγάλου κεφαλαίου. Το γράφουν και οι ειδήσεις. Η Μοτορόιλ ανακοίνωσε καθαρά κέρδη ύψους 362 εκατομμυρίων ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 24. Έναντι 275 το αντίστοιχο διάστημα πέρσι, καταγράφοντας αύξηση 31%. Ενώ όταν συμβαίνουν ατυχήματα, η συγκεκριμένη αλλά και όλες οι εταιρείες είναι πλήρως ασφαλισμένες τόσο για τις υποδομές όσο και για τη λειτουργική απώλεια των κερδών ως συνέπεια της όποιας διακοπής εργασιών, την ώρα που οι εργαζόμενοι πληρώνουν με τη ζωή τους και με την οδυρότητα τους. Παράλληλα, η Μοτορόιλ απολαμβάνει την απλόχερη στήριξη της κυβέρνησης. Έχει εξασφαλίσει μόνο για το 2023 επιχορήγηση 127 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως βέβαια όλοι οι ενεργειακοί όμιλοι που ξεζομίζουν και τα λαϊκά νοικοκυριά. Αυτή είναι η ανάπτυξη που μας πλασάρουν όλοι τους. Να μας λιώνουν στη δουλειά και να μας βάζουν να ρισκάρουμε το κεφάλι μας για να θησαυρίζουν αυτοί και οι μέτοχοι. Να τσακίζεται ο κόσμος που πάει στη δουλειά του και να μην βγάζουμε τσιμουδιά. Να κάνουμε εκπτώσεις σε μια σειρά δικαιώματα και ανάγκες μας. Το ζήτημα βέβαια δεν περιορίζεται σε ένα εργοστάσιο, σε ένα κλάδο. Απασχολεί και αφορά όλους τους εργαζόμενους. Εμείς έχουμε τη δύναμη με την οργάνωση και τον αγώνα μας να πετύχουμε να δουλεύουμε με δικαιώματα, να εξασφαλίσουμε συνθήκες υγείας και ασφάλειας. Θέλουμε επίσης από αυτό εδώ το βήμα να αναδείξουμε το εξής. Το εργατικό ατύχημα και το να πουλάς καύσιμα στον έκτο στόλο και στη δολοφονική μηχανή του Ισραήλ είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Δεν τα χωρίζει άβυσος και τα δύο γίνονται στο όνομα του κέρδους. Και τα εργατικά ατυχήματα και ο πόλεμος ο ίδιος γίνεται για το κέρδος. Αν όπως έλεγε ο θεωρητικός στρατιωτικός Κλάουζεβιτς, ο πόλεμος είναι η συνέχιση της πολιτικής με άλλα μέσα, τα εργατικά ατυχήματα μπορούμε να πούμε ότι είναι γεννήματα αυτής της ίδιας πολιτικής που δεν υπολογίζει την ανθρώπινη ζωή μπροστά στο κέρδος. Η Μοτορόιλ αποκομίζει τρελά κέρδη ανεφοδιάζοντας δεξαμενόπλοια αμερικανικών συμφερόντων στο λιμάνι των Αγίων Θεοδόρων εδώ πέρα
για λογαριασμό του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ, για να συνεχίζει με τις ευλογίες και της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας τη σφαγή του Παλαιστινιακού λαού, τώρα και του Λιβανέζικου λαού. Κέρδη βουτυγμένα στον εργατών και των λαών το αίμα. Το Ισραήλ χθες βομβάρδισε πυκνοκατοικημένες περιοχές της Βηρυτού. Πλέον συζητιέται η χερσαία εισβολή του Ισραήλ στο Λίβανο. Έχουν καταρρεύσει οι όποιες δικαιολογίες της κυβέρνησης για την αυτοάμυνα του Ισραήλ που έδινε δίκαιο στα εγκλήματα που διαπράττει. Στεναρά βροντοφωνάζουμε και από εδώ στους Αγίους Θεοδόρους ότι η Ελλάδα πρέπει να πεμπλακεί από τους νατοϊκούς σχεδιασμούς και από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Να σταματήσει ο ανεφοδιασμός για το ΝΑΤΟ και το Ισραήλ και να ακυρωθεί κάθε στρατιωτική και εμπορική συμφωνία με το κράτος δολοφόνο που ματοκυλά τους λαούς για τα συμφέροντά του. Να φύγουν οι βάσεις του θανάτου, καμία υποδομή της χώρας μας για τους πολέμους τους. Απευθυνόμαστε ακόμα από αυτό το βήμα στους εργαζόμενους, στους ενεργειακούς ομίλους, που κάποιοι μπορεί να θεωρούν ότι είναι και οι ίδιοι ωφελημένοι από αυτές τις εμπορικές συναλλαγές, αφού εξασφαλίζεται η κερδοφορία της εταιρείας που δουλεύουν, άρα και ο μισθός τους, άρα μπορεί και κάποιο πριν. Αυτούς που νομίζουν ότι πουλώντας καύσιμα στο ΝΑΤΟ, στους Αμερικανούς και στο Ισραήλ, διασφαλίζουν το μέλλον τους. Τους λέμε ότι αυτές οι εμπλοκές διασφαλίζουν τον πόλεμο, στοχοποιούν τη χώρα μας, θα είναι πηγές μεγάλων δεινών που θα πληρώσουμε πολύ ακριβά οι εργαζόμενοι. Το ίδιο ισχύει και για τον εργαζόμενο που αύριο θα του πούν να κατασκευάζει βλήματα για τον Αμερικάνικο στρατό. Τον εργαζόμενο που θα του πούν να επισκευάσει τη φρεγάτα του έκτου στόλου. Τον εργαζόμενο που φτιάχνει ηλεκτρονικά εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται για πυραυλικά συστήματα για να σκορπίζουν το θάνατο. Κλείνοντας λέμε, το δίλημα ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας είναι αμήλικτο. Γι' αυτό είναι ανάγκη τώρα, συσπειρωμένοι στα σωματεία μας, να διεκδικήσουμε ανθρώπινες συνθήκες εργασίας και μέτρα ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, να δυναμώσουμε την πάλη ενάντια στην εμπλοκή της χώρας μας, στους πολέμους των υπεριαλιστών, ενάντια στην πολιτική των κυβερνήσεων που θυσιάζει τις ζωές και τις ανάγκες του λαού για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. Μπορούμε και θα το επιβάλλουμε με τον αγώνα μας. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια και καλούς αγώνες.